Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Vegan παστίτσιο. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, σε 20 λεπτά το φαγητό μας θα είναι μέσα στο φούρνο. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για το vegan παστίτσιο θα χρειαστούμε: για τη σάλτσα 2 μελιτζάνες, 4 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κολοκυθάκια, 1 πιπεριά κόκκινη, 1 πιπεριά πράσινη, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 500 γραμμάρια κοφτό μακαρονάκι, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 80 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 800 γραμμάρια ρόφημα σόγια σαντέζ, μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, δυόσμο και ρίγανη. Όπως βλέπετε, έχω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά, αντικολλητικό, και θα το βάλω να κάψει καλά. Και αυτό που πρέπει μόνο να προσέξουμε είναι το πώς ψήνουμε τα λαχανικά μας. Γιατί τι γίνεται? Έχουμε μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριές και κρεμμύδι. Αυτά όλα χρειάζονται διαφορετικό χρόνο ψησίματος. Ουσιαστικά η μελιτζάνα θέλει να ψηθεί περισσότερα από τα υπόλοιπα. Οπότε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ξεκινήσω σοτάροντας τη μελιτζάνα. Οπότε έχω το τηγάνι μου εκεί πέρα να καίει. Παίρνω τις μελιτζάνες μου, ακονίζω το μαχαίρι και πάμε να κόψουμε μικρά κυβάκια τη μελιτζάνα. Να κάνω ένα τύπου ρατατούι. Το ρατατούι ξέρετε τι είναι, έτσι? Το γαλλικό τουρλού. Είναι ένα τουρλού που είναι πιο εκλεπτισμένα κομμένο. Κόψτε ωραία κομμάτια εδώ. Και όπως βλέπετε, το τηγάνι μου συνεχίζει να καίει. Το μόνο που πρέπει να προσέξω σε αυτή τη συνταγή είναι να ψήσω τη μελιτζάνα. Γιατί άμα δεν ψήσω τη μελιτζάνα, θα φαίνεται ομή στο τέλος του παστίτσιου μου. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλει καλό σοτάρισμα. Ξεκινάω πάντα με τη μελιτζάνα. Συνεχίζει να καίει το τηγάνι μου. Και σε περίπτωση που εσάς η φωτιά στο σπίτι δεν είναι τόσο δυνατή, δώστε παραπάνω χρόνο. Εσείς θα δείτε ότι θα δίνω λίγο χρόνο, αλλά μένα καίει πάρα πολύ η φωτιά μου. Έχω γκάζι. Άμα δείτε εσείς ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θα αφήσετε λίγο παραπάνω χρόνο. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε τη μελιτζάνα στο τηγάνι. Όπως βλέπετε, έχω αρκετή ποσότητα, αλλά μην φοβάστε. Τα λαχανικά είναι πολλά, αλλά καθώς τα ψήνουμε θα πέσει ο όγκος τους και θέλω λάδι. Και όταν λέω θέλω λάδι, θέλω λάδι. Θα βάλετε περίπου 4 κουταλιές σούπας λάδι εδώ και θα ρίξετε τη μελιτζάνα να αρχίσουμε να τη σοτάρουμε. Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ πώς σοτάρει τη μελιτζάνα. Έχω ρίξει μόνο το λάδι και επειδή έχω αφήσει το τηγάνι να κάψει καλά, σοτάρετε τέλεια και δίνω χρόνο για να βάλω τα υπόλοιπα μου υλικά. Τώρα, πώς προσθέτουμε τα υλικά μέσα? Θα τα προσθέσετε ακριβώς όπως τα βάζω και εγώ. Επόμενο υλικό που θα ρίξουμε είναι το κρεμμύδι. Κρεμμύδι και σκόρδο πάνε και αυτά μέσα. Τα ψιλοκόβουμε. Εδώ. Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά μην σας δεν κόβετε γρήγορα. Μπορείτε να το κάνετε από πριν όλο αυτό το κομμάτι, να έχετε έτοιμα τα λαχανικά σκομμένα. Οπότε το επόμενο που θα ρίξω μέσα μαζί με τη μελιτζάνα, βλέπετε ότι έχει πάρει χρώμα, σωστά? Έχει αρχίσει ήδη να ψήνεται και πολύ κοντά στο χρόνο ψησίματος της μελιτζάνας είναι το κρεμμύδι. Οπότε το επόμενο που πέφτει μέσα είναι το κρεμμυδάκι μας. Επόμενο υλικό, το σκόρδο. Ωραίες φέτες, πάει και αυτό μέσα. Και τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή περίπου 1-2 λεπτάκια να μαγειρευτεί. Σκόρδο, κρεμμύδι και μελιτζάνα. Αλλά όση ώρα κάνουμε υπομονή, εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε προετοιμασία τα υπόλοιπα μας υλικά. Έχω κολοκύθι και πιπεριές. Θα ψιλοκόψω μπρινουάζ και το κολοκύθι μου και την πιπεριά. Ακριβώς όπως πριν. Μπρινουάζ είναι τα μικρά κυβάκια σε περίπτωση που δεν ξέρετε. Οπότε κόβουμε μπρινουάζ το κολοκύθι μας. 1-2. Και εδώ. Πώς φαίνεται σαν σύνταγη, φίλε Μπελέση? Εύκολη. Κοίταξε, έχει κοψίματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά το μυστικό της γεύσης όλα μας τα φαγητά πάντα βρίσκεται στα λαχανικά. Άμα δεν βάζουμε λαχανικά, το φαγητό μας δεν βγαίνει νόστιμο. Πάμε τώρα στις πιπεριές. Ακριβώς το ίδιο με πριν. Τέλεια. Τα
Τελειώσαμε. Τέλεια. Τι πιστεύετε, ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα το κολοκύθι και τις πιπεριές, για δείτε. Μπράβο. Γιατί. Γιατί η μελιτζάνα μας έχει ψιλοψηθεί, δεν είναι 100% ψημένη. Δοκιμάζω. Την τρώω με δυσκολία, αλλά την τρώω. Άμα δεν την τρώτε καθόλου ευχάριστα, τότε συνεχίζετε το ψήσιμο και μετά ρίξτε τα υπόλοιπα λαχανικά. Και με το που γίνει η μελιτζάνα μας μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο, ρίχνουμε κολοκύθι και πιπεριές. Έτσι με αυτόν τον τρόπο και ο τηγάνι μας θα κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γιατί δεν ρίχνουμε όλα τα λαχανικά εξ αρχής να βράσουν μέσα και θα ψηθούν στον ίδιο χρόνο. Τώρα, προσθέτω άλλες δύο κουταγιές σούπας λαδάκι να βοηθήσουν να ψηθούν τα λαχανικά και θα κάνουμε υπομονή 4-5 λεπτάκια μέχρι που να ψηθούν τα λαχανικά. Σε περίπτωση που δεν καίει πολύ η φωτιά σας, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω στο σπίτι σας, αλλά μένα σε 4-5 λεπτάκια τα λαχανικά μου θα είναι έτοιμα. Στη μουσική, το παστίτσιο είναι μια σύνθεση όπερας δύο ή περισσότερων συνθετών, πολλές φορές με χιουμοριστική διάθεση. Πρωτοεμφανίζεται σαν μουσικός όρος τον 18ο αιώνα, ακολουθώντας τη λογοτεχνία και τη γαστρονομία, όπου χρησιμοποιούνταν ήδη από τον 17ο αιώνα. Τα λαχανικά μου είναι έτοιμα, κοιτάξτε εδώ. Έχουν σοταριστεί, έχουν καραμελώσει, είναι γεμάτα σε γεύση. Δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι, οπότε θα ρίξω τώρα. Μην το λυπηθείτε, θα κάνουμε ένα ολόκληρο ταψί παστίτσιο για να πάρει γεύση στο φαγητό μας. Και επίσης, μια που έχω τα λάτι, θα ρίξω και λίγο στο νερό για να ρίξω τα ζυμαρικά μου εδώ. Και επίσης, θα βάλω και πιπέρι. Πιπέρι, αλάτι, πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε σε κάθε συνταγή μας. Άμα δεν βάλουμε το φαγητό, δεν βγαίνει νόστιμο. Ακόμα και στο πιο ακριβό φιλέτο μοσχάρι να πάρετε, άμα δεν βάλετε αλάτι και πιπέρι, τέλος δεν έχει καμία γεύση. Οπότε ανακατεύω το άλλο το πιπέρι να πάει παντού. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω τα αρωματικά μου. Ρίγανη και θυμάρι ξερό, πάει μέσα. Λίγο μπουκοβό. Θα βάλω λίγο ζάχαρη γιατί θα ρίξω ντομάτα, οπότε θέλω να ισορροπήσει η ντομάτα μαζί με τη ζάχαρη. Και το επόμενο υλικό που πρέπει οπωσδήποτε να πέσει μέσα είναι ο πελτές ντομάτας. Εδώ. Όταν βάζουμε πελτές σε μία συνταγή, ή θα ψήσουμε τον πελτέ ή δεν θα το βάλουμε καθόλου. Ο πελτές μεταμορφώνεται, πίζει τη σάλτσα μας, της δίνει σώμα και της δίνει και ευχάριστη γεύση. Σε περίπτωση που δεν μαγειρέψουμε, δεν σοτάρουμε λίγο τον πελτέ στην αρχή, μετά ο πελτές δεν μας βγάζει ευχάριστη γεύση στο φαγητό. Οπότε πολύ απαραίτητο σε αυτό το σημείο, ρίξτε τον πελτέ, σοτάρετε λίγο. Θα σβήσω με λίγο κρασί. Απαραίτητο όταν ρίχνουμε πελτέ να σβήνουμε λίγο κρασάκι, να εξατμίζεται το κρασί, να κάνει μια υποτυπώδη σάλτσα εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Και τώρα ρίχνουμε και την ντομάτα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, μέτρια προς χαμηλή. Θέλουμε όλα τα υλικά μας εδώ πέρα να δέσουν, να σφίξει η σάλτσα μας και να γίνουν τέλεια. Θέλω 10 λεπτά να σίγουρα μαγειρέψω και όταν λέω να σίγουρα μαγειρέψω το εννοώ μέτρια προς χαμηλή φωτιά όση ώρα χρειάζονται για να γίνουν και τα ζυμαρικά μου. Έχω κοφτό μακαρονάκι εδώ πέρα, το νερό μου είναι αλατισμένο, θέλουν περίπου 8 με 10 λεπτά να γίνουν, θα ρίχνουμε και αυτά μέσα εδώ, οπότε σε 10 λεπτά θα γυρίσουμε πίσω για να συνθέσουμε το παστίτσιο μας. Έχουμε να ετοιμάσουμε και μπεσαμέλ. Η λέξη παστίτσιο προέρχεται από το λατινικό pastitium, που προέρχεται με τη σειρά του από το pasta και σημαίνει πίτα. Στην πορεία, η λέξη πήρε και τη μεταφορική έννοια του χαμού, υποδηλώνοντας μία δύσκολη ή μπερδεμένη κατάσταση. Τώρα το τούι μας είναι έτοιμο και τα ζυμαρικά μου είναι και αυτά έτοιμα, οπότε θα τα σουρώσω εδώ. Και με το που σουρώσουμε τα ζυμαρικά μας, όπως είναι και αυτά, τα ρίχνουμε μέσα στο ρατατούι μας. Εδώ. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη. Ανακατεύω τα ζυμαρικά μου μαζί με το ρατατούι, γιατί αλλιώς θα κολλήσουν τα ζυμαρικά και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τέλεια. Αφήνω στην άκρη, να μην με μπερδεύει. Ξέρω ότι είναι έτοιμο και πάμε να ετοιμάσουμε γρήγορα την πεσαμέλ. Και η κατσαρόλα μου πάνω στη φωτιά. Και επειδή κάνουμε μία vegan συνταγή, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καθόλου ζωικά λιπαρά και γάλα. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε την πεσαμέλ μας με τι? Ελαιόλαδο. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Το λαδάκι είναι το πιο εύκολο υλικό που μπορούμε να βρούμε. Αυτό που κάνουμε είναι να ανακατέψουμε στην αρχή τη λιπαρή ουσία μαζί με το αλεύρι μας.
Οπότε ρίχνουμε το αλεύρι μέσα, ανακατεύουμε για να κάνουμε το ρου. Και σιγά σιγά θα προσθέσουμε μέσα το ρόφημα σόγιας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το φυτικό ρόφημα Dez Soja. Πρόκειται για ένα ρόφημα φυτικής προέλευσης, χωρίς προσθήκη ζάχαρης που θα ενισχύσει γευστικά το φαγητό μας. Μία συσκευασία είναι αρκετή, οπότε αυτό που κάνουμε είναι αυτό που θα κάναμε κανονικά και σε μία μπεσαμέλ. Προσθέτουμε σιγά σιγά τα υγρά μας μέσα. Γι' αυτό το λόγο, με το που είναι έτοιμο το ρου και αφρίζει εδώ, θα προσθέσω λίγο ρόφημα σόγιας μέσα. Με το που δέσει θα προσθέσω λίγο ακόμα, θα χαμηλώσω τη φωτιά, ανακατεύω και ενώ στην αρχή φαίνονται ότι όλα έχουν πάει λάθος και σχηματίζονται γρουμπαλάκια, θα δούμε ότι με το που αρχίζουμε και ανακατεύουμε, σιγά σιγά τα γρουμπαλάκια θα διαλυθούν. Και τι κάνω, βάζω την επόμενη δόση. Συνολικά θα βάλετε σε 7-8 δόσεις όλο το ρόφημα σόγιας και με το που δω ότι δέσουν τα υλικά και εξαφανιστούν πάλι τα γρουμπαλάκια, γιατί κάθε φορά που θα βάζω μία δόση από το ρόφημα σόγιας, πάντα θα σχηματίζονται γρουμπαλάκια. Τι κάνω, ανακατεύω να γίνει λίγα η μπεσαμέλ μου. Και κοιτάξτε εδώ, μπελούδινη. Πάμε για την επόμενη δόση. Και ακριβώς το ίδιο με πριν. Ανακατεύω, να με ξεμυρίζει υπέροχα. Θα γίνει γευστικότατο το φαγητό. Αλήθεια σας λέω. Και μόλις γίνει ξανά βελούδινη, τι κάνουμε, ρίχνουμε άλλη μία δόση. Ξανανακατεύουμε. Και μόλις απορροφηθεί, ρίχνουμε την τελευταία δόση. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Αλάτι. Πιπέρι. Και βέβαια φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Πάντα το μοσχοκάριδο το τρίβουμε εκείνη τη στιγμή στην μπεσαμέλ, γιατί θα μας δώσει υπέροχη γεύση, υπέροχο άρωμα και μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο δεν γίνεται. Εγώ δεν το λυπάμαι, λατρεύω τη μυρωδιά από το μοσχοκάριδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σε ροφήματα. Απλά μας ζεστάνουμε λίγο ρόφημα σόγιας με μοσχοκάριδο και μέλι. Παναγία μου, γίνεται φανταστικό. Λοιπόν, και περιμένουμε τις πρώτες μπουρμπουλήθρες. Βγαίνουν μπουρμπουλήθρες, τις βλέπετε. Τέλεια. Από τη στιγμή που τους βλέπω σκηνοθέτης, βλέπετε κι εσείς. Άρα η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά και τι θα κάνουμε. Θα ρίξω περίπου 100 γραμμάρια από την μπεσαμέλ μου και 150, μη σας πω, μέσα στα ζυμαρικά, Παναγία μου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν κόβω κομμάτι από το παστίτσιο, θα βγαίνει ενιαίο και δεν θα χωρίζει το μακαρονάκι καθώς το κόβω, θα κάνει σώμα. Οπότε ανακατεύω εδώ, τέλεια. Ένα τέτοιο φαγητό θέλει μπόλικα, φρέσκα μυρωδικά. Βάλτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι θεωρείτε ότι θα κάνει πιο νόστιμο το φαγητό σας, τέλεια. Και ρίξτε τα φρέσκα μυρωδικά στο τέλος, εδώ. Θα αρωματίζουν το φαγητό σας καθώς τα ψήνετε, Παναγία μου. Όχι πως θέλει και πολύ ψήσιμο, λίγο θέλει. Εγώ έβαλα δυόσμο και ρίγανη, φρέσκα. Αυτά έβαλα. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να συνθέσουμε το παστίτσιο μας. Θέλουμε ένα ταψάκι οβάλ περίπου 40 εκατοστά και αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο λάδι, εδώ. Θα λείψω το λάδι να πάει παντού, ελαιόλαδο. Λίγο φρυγανιά τριμμένη για να σεμιζάρω το ταψάκι μου με φρυγανιά, εδώ, να πάει παντού. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πάρα πολύ τραγανό το παστίτσιο και από κάτω καθώς θα ψήνεται. Και όπως είναι, ρίχνουμε όλα μας τα ζυμαρικά από πάνω, εδώ. Ουουουου! Πώς σας φάνηκε? Δύσκολο, όχι και δύσκολο. Ρίχνουμε το μακαρονάκι. Απλώνουμε να πάει παντού. Το φαγητό αυτό δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα αρωματικά, μαζί με τα λαχανικά, ντοματούλα, την απίθανη μπεσαμέλ που φτιάξαμε, κάνουν το τέλειο φαγητό. Και τώρα, ήρθε η ώρα για τη σούπερ μπεσαμέλ μας. Δεν έχω κάνει πολλή ποσότητα, ίσα-ίσα. Απλά πρέπει να τη ρίξετε όσο ακόμα είναι ζεστή για να μπορέσει να απλωθεί σε αυτό το σημείο. Άμα κάνετε την μπεσαμέλ και την αφήσετε στην άκρη κάνα 20 λεπτό και μετά πάτε να την απλώσετε, δεν θα απλώνετε, το καταλαβαίνετε. Οπότε απλώστε εδώ, να πάει παντού. Και επειδή είμαστε της παράδοσης, ανέκαθεν όταν κάναμε μπεσαμέλ στην Ελλάδα, είναι πετανόστιμο. Είναι τέλεια, είναι καταπληκτική. Ανέκαθεν έλεγα μουσακά παστίτσιο όταν κάναμε στην Ελλάδα, πάνω από την μπεσαμέλ τι ρίχναμε. Φρυγανιά. Φρυγανιά.
Η φρυγανιά θα μας κάνει τέλειο το παστίτσιο. Ελάχιστο λαδάκι από πάνω. Ελάχιστα μυρωδικά από πάνω. Θα πάρω και το πιπέρι. Θα ρίξω και το πιπέρι. Και όλα μας τα υλικά είναι ψημένα. Δεν χρειάζεται να ψήσετε κάτι εδώ. Απλά θέλουμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα και να δέσουν τα υλικά μέσα. Θα χρειαστεί περίπου 25-30 λεπτάκια στους 180 μέχρι που να γίνει sexy, crispy από πάνω. Θα βγάλουμε από το φούρνο, θα αφήσουμε να κρυώσει πριν κόψουμε κομμάτι, γιατί ως γνωστόν, παστίτσιο και μουσακάς δεν κόβονται εκείνη την ώρα. Κόβονται αφού κρυώσουν για να κόπει κομμάτι, γιατί έως θα διαλυθούν. Και μόλις κρυώσει λίγο, πραγματικά θα σερβίρουμε το πιο νόστιμο παστίτσιο που έχετε δοκιμάσει. Πάει μέσα. Και το παστίτσιο μας είναι έτοιμο. Το πιο δύσκολο ερώτημα πάντα είναι σε τι κομμάτια να κόψω το φαγητό. Να κόψω μία στη μέση. Μία στη μέση. Κόβω στη μέση. Εντάξει, το έχουμε. Έφυγε το πρώτο. Μετά. Σταύρο, θα έλεγα για αρχή. Για να μην λες ότι δεν σου δίνω σημασία, θα σε ακούσω. Το σταύρωσα. Οπότε, θα κόψω εδώ και εδώ. Θα βγάλω 8 γενναία κομμάτια. Είναι πολύ γενναία τα κομμάτια. Μπορείτε να βγάλετε και 10 αν θέλετε. Μεσό κομμάτι. Μέση. Μέση θα βγάζα, να μην βγάλω γωνία. Μπελέ, συμφωνείς? Ναι. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Και να ξέρεις ότι το πρώτο κομμάτι είναι το πιο δύσκολο για να το βγάλεις. Σε ένα παστίτσιο. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Είναι μοναδικό. Λίγα αρωματικά από πάνω. Δεν σε πειράζει να βάλω λίγα αρωματικά. Εδώ. Ίσα-ίσα στο πιάτο να υπάρχουν ένα ωραίο κλωναράκι από εδώ πάνω. Και από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Για το vegan παστίτσιο, για τη σάλτσα βάζουμε τη μελιτζάνα σε μικρά κυβάκια, σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Σοτάρουμε και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα κολοκυθάκια και τις πιπεριές ψιλοκομμένα. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι, τη ρίγανη, το θυμάρι, το μπούκοβο, τη ζάχαρη και τον μπελτέ. Σβήνουμε με κρασί, προσθέτουμε την ντομάτα κονκασέ και σιγομαγειρεύουμε. Αφαιρούμε και αφήνουμε στην άκρη. Βράζουμε το κοφτό μακαρονάκι, σουρώνουμε και μεταφέρουμε στο τηγάνι με τα λαχανικά. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Για την μπεσαμέλ, σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά βάζουμε το ελαιόλαδο, το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά μέχρι να απορροφηθεί όλο το αλεύρι. Προσθέτουμε το ρόφημα σόγιας, ανακατεύοντας συνέχεια με σύρμα χυρός. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο και μόλις δέσει και πάρει μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά. Για τη σύνθεση, βάζουμε μπεσαμέλ στο μείγμα με τα ζυμαρικά και προσθέτουμε ρίγανη και δυόσμο. Αλείφουμε με ελαιόλαδο ένα πυρίμαχο ταψί και πασπαλίζουμε με τη μισή φρυγανιά. Βάζουμε το μείγμα με τα ζυμαρικά, απλώνουμε την μπεσαμέλ και πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη φρυγανιά, ελαιόλαδο, θυμάρι και πιπέρι. Ψήνουμε για 25-30 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς, αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Σερβίρουμε με δυόσμο και ρίγανη. Και θα δοκιμάσω από εδώ. Μία μπουκιά τα έχει όλα, ολοκληρωμένο γεύμα και είναι πεντανοστιμό. Δεν υπάρχει. Και η λίγη μπεσαμέλ που βάλαμε μέσα, όπως σας είπα, μας βοηθάει στο να κρατήσουμε σχήμα από το παστίτσιο. Είναι φανταστικό, είναι πεντανόστιμο, δεν υπάρχει. Και ειλικρινά είναι μια συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε είτε είστε vegan, είτε είστε vegetarian, είτε δεν είστε. Γιατί είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο. Καλή μας όρεξη.